κύριος Νούνης, πριν γράψει αυτό το βιβλίο, έκαμε ένα πολύ καλό διδακτορικό μαζί μου. Και του είπα τότε ότι δεν πρέπει αυτό το διδακτορικό το καλό να είναι η κορονίδα, πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα καλύτερα. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι το άλλο που είναι καλύτερο. Αναφέρεται στο νεογνώ, πρέπει να πω, σύστημα Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο είναι βέβαια ακόμη σε πρώιμο στάδιο εδώ στην Ελλάδα, αλλά διαδίδεται γρήγορα και αναπτύσσεται. Και βέβαια απέχουμε πολύ από άλλες χώρες οι οποίες έχουν πελώρια κεφάλαια συσσωρευμένα σε τέτοιου είδους συλλογικά μορφώματα. Τώρα όμως που η οικονομία μας έχει περάσει τις μεγάλες κρίσεις και σιγά σιγά αποκτά ένα θετικό ρυθμό μεγέθυνσης, τα ταμεία αυτά για τα οποία γράφει ο Νούνης και περί των οποίων είναι και μεγάλος εμπειρογνώμονας και μεγάλος ζηλωτής, πρέπει να πω, αυτός που τα προωθεί, τα ταμεία αυτά έχουν πολύ μεγάλο μέλλον και κατά κάποιο τρόπο το βιβλίο του Νούνη έρχεται σήμερα σε μια κρίσιμη στιγμή που θα σφραγίσει τη στροφή προς τα πάνω της πορείας των κεφαλαίων επαγγελματικής ασφάλισης. Καταρχάς ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Νούνη για το βιβλίο που έγραψε για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Πραγματικά αναδεικνύει όλες τις πτυχές αυτού του θεσμού, ο οποίος δεν είναι νέος θεσμός, αλλά στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει οριμάσει. Έχει πολύ μεγάλο πεδίο και νομίζω θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση του συνταξιδοτικού προφίλ της χώρας και θεωρώ ότι είναι η πρώτη εμπεριστατωμένη μελέτη και παρουσίαση αυτού του θεσμού και νομίζω αξίζει πραγματικά να το μελετήσουν όλοι. Είναι η πρώτη μονογραφία στο πλαίσιο της σειράς για το δεύτερο πυλώνα συνταξιδοτικής προστασίας. Αναφέρεται στην ενίσχυση του συστήματος συνταξιδοτικών παροχών μέσω ίδρυσης και ανάπτυξης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ο περίφημος δεύτερος πυλώνας, που δεν πρέπει να συγχέεται με τον πρώτο, το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, και κυρίως τον τρίτο, το Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό Σύστημα. Το βιβλίο του συγγραφέα παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση και καινοτομία του είναι ότι καταθέτει μια σειρά εισηγήσεων για τον εξυγχρονισμό του συστήματος προς όφελος των συνταξιούχων. Θα ήθελα να πω μόνο καλά λόγια για το βιβλίο του Χρήστου. Πραγματικά αποτελεί, είναι το πρώτο και είναι και σημείο αναφοράς πλέον. Έχει πάρα πολύ σημαντικά θέματα, αξίζει να το διαβάσουμε όλοι. Εγώ το έχω διαβάσει από την αρχή κιόλας, γιατί μου το έχει δώσει να το διαβάσω και να ρίξω μια ματιά. Οπότε και έριξα, αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο γιατί είναι εξαιρετικό βιβλίο και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε ακριβώς τον τρόπο λειτουργίας του πληθυσμού. Αν θέλουμε δηλαδή καλύτερες ας πούμε μέρες για τους πολίτες. Έχουν γίνει κάποια ανοίγματα και προς την ιδιωτική ασφάλιση και εξαρτάται πώς θα κινηθούν και εκείνοι για να προχωρήσουν μπροστά και σίγουρα είναι και το περιβάλλον που σταδιακά διαμορφώνονται στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης που επίσης μπορεί να αποτελέσουν μια ελπίδα, χειροπιαστή ελπίδα, τόσο για τους εργαζομένους όσο και για την οικονομία. Όλα αυτά μας τα υπενθυμίζει από τη δική του οπτική γωνία ο Χρήστος Νούνης στο βιβλίο του και όσοι ενδιαφέρεστε για το ασφαλιστικό θέμα, το ασφαλιστικό ζήτημα, νομίζω πρέπει να το πάρετε το βιβλίο αυτό και να το διαβάσετε. Μόνο να συνεισφέρει έχει σε μια σειρά από κρίσιμους προβληματισμούς που όλοι κάνουμε για το ασφαλιστικό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Χρήστο Νούνη για την προσφορά αυτού του εγχειριδίου. Προσπάθειες όπως αυτή επιτρέπουν σε όλους μας να είμαστε αισιόδοξοι για την επιτυχή αναδιάρθρωση του διαξιδοτικού μας συστήματος, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ευημερία της κοινωνίας μας συνολικά. Ευχαριστώ πολύ. Ο σκοπός του βιβλίου είναι να αποτυπώσει για πρώτη φορά σε μορφή εγχειριδίου τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης, του λεγόμενου δεύτερου πυλώνα, του ασφαλιστικού συστήματος, στο οποίο μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να διαβάσει το βιβλίο και να ξεναγηθεί στις σελίδες του, αποκτώντας γνώση για το τι ακριβώς είναι η επαγγελματική ασφάλιση και τα πλεονεκτήματά της, γιατί είναι χρήσιμο ως συμπληρωματική συνταξιδοτική αποταμίευση. Και επίσης να δούμε κάθε λεπτομέρεια το τι ισχύει στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και διεθνώς, όλη την εμπειρία να διαβάσει την ιστορία του θεσμού που σημειωτέων ότι είναι ο θεσμός πιο αρχαίος ακόμα και από την κοινωνική ασφάλιση
διαριθμεί 760 χρόνια πίσω λειτουργεί ο θεσμός και γενικότερα να μοιηθεί ο αναγνώστης στο κεφαλοποιητικό σύστημα, στον τρόπο λειτουργίας του και στο πόσο αποτελεσματικό είναι η ενδυνάμωση ενός ασφαλιστικού συστήματος με κεφαλοποιητικά χαρακτηριστικά, λόγω ακριβώς και της μορφής των συστημάτων που είναι στην Ευρώπη και στις αναπτυγμένες οικονομίες, που έχουν κυρίως αναδυναμητικό χαρακτήρα και λόγω του δημογραφικού έντονα προβλήματος που διέπει πλέον όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, είναι απαραίτητο στοιχείο η ενίσχυση του συνταξιοδοτικού με κεφαλοποιητικά χαρακτηριστικά. Το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι μονοδιάστατο, υπέρ του πρώτου πυλώνα και συνεπώς έχει προβλήματα κυρίως λόγω της γέννησης του πληθυσμού. Και ο κρατικός προϋπολογισμός πληρώνει για τον Έλληνα εργαζόμενο περίπου το 1-2 ευρώ εσόδων στο κρατικό σύστημα. Αυτό στα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να έχει πρόβλημα. Δηλαδή, το ποσοστό αναπλήρωσης έχει κατέλθει το 54% σήμερα που μιλάμε, όταν την κρίση του 2010 ήταν κοντά στο 90%. Άρα λοιπόν, όλοι οι εργαζόμενοι, οι νέοι εργαζόμενοι ειδικά, πρέπει να προσφύγουν αναγκαστικά όσο είναι στο εργασιακό τους βίο προς την κατεύθυνση της λήψης ενός προγράμματος είτε από ένα επαγγελματικό ταμείο είτε από μια ειδική ασφαλιστική εταιρεία, ώστε προκειμένου όταν καταστεί συνταξιούχος να μπορέσει να έχει ένα συμπληρωματικό εισόδημα για να μπορεί ακριβώς να αναπληρώσει το πολύ χαμηλό ποσοστό σύνταξη που θα πάρει από τον πρώτο πυλώνα, δημόσιο πυλώνα.